Ως σημείο αναφοράς, έχουμε την συνεδρίαση της 30 Φεβρουαρίου του 2020. Ήταν τότε που αυτά τα δύο μείζωνα ζητήματα ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, έτσι, με βάση τις εξαγγελίες του κυρίου Νικηταρά, ήρθαν μετά από ένα χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε λοιπόν σε αυτή τη συνεδρίαση μπήκε το θέμα της διεκδίκησης του ναυτικού, των 70 στρεμμάτων, με συγχωρείτε, του ναυτικού ομίλου και της χωροθέτησης του νέου νοσοκομείου. Σύμφωνα λοιπόν με την ημερήσια διάταξη, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τότε, και ξεκινώ από την υπόθεση του ναυτικού ομίλου, την ανάκληση της απόφασης Κυρίτσι που ελήφθη το 2018. Mm-hmm. Παρά το δρυμή κατηγορό του εισηγητή τότε κυρίου Νικηταρά, η Δημοτική Αρχή ξέχασε να την ανακαλέσει. Αυτή η απόφαση δηλαδή δεν εγγράφει και δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ως εκ τούτου, αυτό που προσπαθούμε να πούμε στη Δημοτική Αρχή για να καταλάβει σε ποια κατάσταση έχει περιέλθει με αυτά τα δύο μείζωνα ζητήματα, είναι ότι η μόνη απόφαση διεκδίκησης από το Δήμο Τισκό των 70 στρεμμάτων του ναυτικού ομίλου που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αυτή του κυρίου Κυρίτσι του 18. Και γιατί το λέμε? Στην ίδια πάλι συνεδρίαση και πάντα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε εντός πολλών εισαγωγικών τη λήψη απόφαση για τη διεκδίκηση από το Δήμο της Κοαυτής της ΚΑΠΑΜΗ. Και αυτήν λοιπόν, αγαπητή Σοφία, την απόφαση η Δημοτική Αρχή δεν την έγραψε. Άρα δεν υφίσταται. Παρά τις μεγαλοστομίες του εισηγητή κυρίου Νικηταρά, η απόφαση αυτή δεν αναρτήθηκε ποτέ στο διάδια. Και βεβαίως και η απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης. Γι' αυτό και απέστειλα επιστολή στον κύριο Πρόεδρο, την οποία κοινοποίησα και στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και στους βουλευτές μας και στο ΤΕΕ, γιατί προχωράω και ένα βήμα παρακάτω. Σε εκείνη πάλι τη συνεδρίαση, και συνεχίζω με τον ναυτικό όμιλο για να το εξαντλήσουμε επιγραμματικά όσο μπορώ, αποφάσισε ο Δήμος της ΚΟ να συνάψει μία προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ για την αξιοποίηση αυτού του τμήματος. Ωραία. Λοιπόν, αυτή η προγραμματική σύμβαση, πρέπει να μάθει η ΚΟΑΚΗ κοινωνία, ότι δεν ήρθε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ελήφθη απόφαση όπως προέβλεπε η αρχική απόφαση, εγκρίθηκε πάρα πολύ καθυστερημένα από την Οικονομική Επιτροπή. Η μελέτη που εκπονήθηκε δεν ήρθε ποτέ για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν εστάλει ούτε καν στους επικεφαλείς των παρατάξεων για να λάβουμε γνώση. Εν τούτης, παρουσιάστηκε σε δημόσια εκδήλωση, προωθήθηκε όπως μάθαμε με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, χωρίς ποτέ όμως να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. Αυτό λοιπόν που βάζουμε εμείς, επειδή πρόκειται για μια πραγματικά, τουλάχιστον για μένα που έχω φυτεύσει πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρωτόγνωρη διαδικασία, και επειδή έχει χαθεί πάρα πολύ χρόνο και δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει η Δημοτική Αρχή ότι με αυτά τα θέματα πρέπει να είναι σοβαρή, αν θέλει να την παίρνει κάποιο στα σοβαρά, βλέπει η Υπουργεία ή και ΕΤΑΔ. Δεν μπορείς δηλαδή να πηγαίνεις στην ΕΤΑΔ ΑΕ χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι σαν να πηγαίνεις ξυπόλυτο στα αγκάθια. Ή σαν να μην πιστεύεις στην ίδια σου τη διεκδίκηση, στην ίδια σου την αξίωση. Αυτό λοιπόν που είπαμε εμείς, ότι είπαμε στον Πρόεδρο ότι εμείς έχουμε μία ολοκληρωμένη πρόταση πλαίσιο, την οποία μπορούμε να καταθέσουμε σε μια παραγωγική, ειλικρινή, δημόσια αν θέλετε διαπαραταξιακή συνάντηση για αυτό το δίκαιο αίτημα της ΚΟΑΚΗ κοινωνίας, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, για να μην έχουμε πάλι τα ευτράπελα ψηφίζουμε, δεν περνάει. Δηλαδή να πάμε εκεί τεκμηριωμένα και συνεννοημένες όλες οι παρατάξεις, ούτως ώστε να δικαιωθεί το αίτημά μας και να πάμε με τα νομικά και τα πολιτικά επιχειρήματα να διεκδικήσουμε αυτό που τόσα χρόνια θέλει η ΚΟΑΚΗ κοινωνία. Ωραία. Να δούμε λίγο και το θέμα της χωροθέτησης του νέου νοσοκομείου Κωνσταντινούπολη. Εκεί πραγματικά
πρόκειται περί άθλο του κυρίου Νικηταρά, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα και το νέο νοσοκομείο, και όταν λέμε νέο νοσοκομείο, να μην νομίζει ο κόσμος ότι αύριο θα χτιστεί νέο νοσοκομείο. Η Δημοτική Αρχή είχε μόνο μία υποχρέωση, να αποφασίσει τη χωροθέτηση του νέου νοσοκομείου, δηλαδή το που θα γίνει το νέο νοσοκομείο. Τι κατάφερε λοιπόν η Δημοτική Αρχή? Κατάφερε με μία απαράμιλη ανευθυνότητα που προσεγγίζει, με συγχωρείτε που το λέω, αλλά πραγματικά πρόκειται για ανοησία, προσεγγίζει τα όρια της ανοησίας, κατάφερε το εξής τραγικό. Πρώτον, να ακυρώσει την απόφαση χωροθέτησης του νέου νοσοκομείου στο Λινοπότη, που η ίδια έλαβε μαζί με τη δική μας παράταξη. Να θυμίσω στην κουακή κοινωνία ότι εμείς και η παράταξη του κυρίου Νικηταρά ψηφίσαμε να γίνει το νέο νοσοκομείο, όταν και εάν αποφασίσουν οι υφήνοντες να το κάνουν, βλέπει Υπουργείο Υγείας στον Λινοπότη. Και παράλληλα, ενώ ακύρωσε αυτή την απόφαση, ακύρωσε και τις αποφάσεις των τέως, με συγχωρείτε, Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου που ελήφθησαν το 2008. Προσέξτε τώρα, βρεθήκαμε 15 χρόνια πίσω. Αυτόν τον άθλο κατάφερε ο κύριος Νικηταράς. Και δεύτερον, ως παρελκόμενη απόφαση, κατάφερε να μεταφέρει πάλι το ρήμα, μεταφέρει εντός πολλών εισαγωγικών, το Αθλητικό Κέντρο Δικαίου σε ένα οικόπεδο το οποίο θα διεκδικήσουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και που δεν είναι άλλο από εκείνο που επί δύο ολόκληρα χρόνια έλεγε τάχα μου ο κύριος Νικηταράς στην κουακή κοινωνία ότι το διεκδικούσε για το νέο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν την ώρα που μιλάμε, το νέο νοσοκομείο δεν έχει χώρο να χτιστεί, γιατί όπως ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, 5 ώρες πριν τη συνεδρίαση, εκείνη την συνεδρίαση Βατερλό, που μας πήγε πάρα πολλά χρόνια πίσω, πήρα τον κύριο Νικηταρά, του είπα ότι οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις που φέρνεις μπάζουν από παντού, ότι για να μπορέσει ο Δήμος να παραχωρήσει δικό του ακίνητο χρειάζεται άλλη πλειοψηφία και δεν την έχεις, ακόμα και η δική μας παράταξη που ψήφισε ναι στη χωροθέτηση του Λινοποτίου, στο Λινοπότη, με συγχωρείτε, για το νέο νοσοκομείο, να ψήφιζε πάλι, δεν ήταν αρκετές οι ψήφοι γιατί χρειαζόντουσαν 22. Και του είπα λοιπόν ότι πρέπει να αναβάλει τα θέματα, να πάμε σε ένα διαπαραταξιακό, σε μια διαπαραταξιακή συνεδρίαση και να αποφασίσουμε από κοινού πώς θα χειριστούμε αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Κυρία Ρούφα, για να ολοκληρώσουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι, έγινε αποδεκτή η πρότασή σας για διαπαραταξιακό? Όχι βέβαια, δεν τους αφήνει αυτός ο πολιτικός αυτισμός τους να δούνε πέρα, πέρα από την αυταρέσκειά τους και τον αρκισισμό τους, και δεν έχουν δυστυχώς κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή το νέο νοσοκομείο δεν έχει χώρο να χτιστεί και δυστυχώς το Αθλητικό Κέντρο Δικαίου, η χρηματοδότηση και όλες οι μελέτες που έχουν υλοποιηθεί από το 2017 μέχρι και σήμερα έχουν ορφανέψει και το κέντρο δεν έχει πλέον ακίνητο να εγκατασταθεί. Εγώ να ευχηθώ καλή φώτιση στη Δημοτική Αρχή και να δηλώσω ότι έχουμε προτάσεις έτσι ώστε να ληφθούν ομόφωνες αποφάσεις και να μην χαθεί το διακύβευμα.